Να πιάσω λίγο από αυτό που είπε ο κύριος Δημόπουλος, ότι δεν προτάσουμε τόσο τα θέματα ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός λαός θα πάει να ψηφίσει έχοντας στο μυαλό του την κατάσταση που βιώνει στην καθημερινότητά του στην Ελλάδα. Φυσικά οι εκλογές δεν είναι κάτι το τυχαίο. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές και το προτάσουμε και εμείς ακόμα αυτό. Να πάει ο κόσμος στις κάλπες, γιατί οτιδήποτε γίνεται στην Ευρώπη έρχεται και καβαλάει στο σβέρκο μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει οδηγήσει σε πολέμους, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας έχει με την ευθύνη των κυβερνήσεων, των αστικών κομμάτων, έτσι, και των συγκυβερνήσεων και πριν και τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει οδηγήσει σε επίπεδα φτώχειας, με την ακρίβεια να καλπάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μιλάει και προσπαθεί να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Έχουμε τρανά παραδείγματα και εδώ της υγείας, μετά από γευματινά ιατρία, τα οποία ακούσαμε και πριν από λίγο, θριαμβολογούν κιόλας για το ότι πρέπει τη δωρεάν υγεία να την πληρώνεις και από πάνω, γιατί αν δεν έχεις. Δεν έχεις. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας οδηγεί σε ένα νέο μνημόνιο με τα προαπαιτούμενα του Συμφώνου Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανάκαμψης κτλ. Αυτά όλα είναι καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο λαός και είναι προβλήματα τα οποία εμείς τα αντιπαλεύουμε. Το σύνθημα που υπάρχει στο ΚΚΕ είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η ένωση των λαών όπως θα ήταν το ιδεώδες, όπως θα θέλαμε όλοι. Μία συνένωση λαών, αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξη κλπ. Είναι μία αλληλοσυμμαχία η οποία το μοναδικό στόχο και σκοπό έχει να προτάξει ακόμα περισσότερο το κέρδος για το κεφάλαιο. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε εμπλακεί και στους πολέμους για το κεφάλαιο και για τα συμφέροντα των ολίγων. Εμείς είμαστε όμως ο λαός. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και τη βιώνουμε καθημερινά στην καμπούρα μας. Και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε, να το αντιπαλέψουμε. Τέθηκαν πολλά θέματα εδώ επιτάπητο στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα τέθηκε για την αγροτική, την κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα αυτή κοινή αγροτική πολιτική, τον ΚΑΠ, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός για την αγροτιά. Και δεν μιλάμε φυσικά για τους προύχοντες της αγροτικής κοινωνίας, αλλά για τον κόσμο που παράγει τα προϊόντα αυτά. Όλα έρχονται και έχουν βάση με το πώς έρχονται οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν και οι αντιδράσεις φυσικά που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες που έχουν βγει στους δρόμους οι αγρότες αντιμετωπίζοντας την κατάσταση μέσα από αγώνες. Είναι μετά το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Και θέλω συνέχεια να το αναφέρουμε, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία συζητάμε ότι υπάρχει αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά, mm-hmm. είναι αυτή που μας επιβάλλει τα πράγματα που βιώνουμε. Ο πόλεμος, ας πούμε, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Η πολεμική επίθεση του Ισραήλ, η οποία δηλώθηκε και δικαιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κόμματα που συμμετέχουν και υποστηρίζουν τις αποφάσεις ως μια αυτοάμυνα. Εδώ γίνεται ένα μακελιό, εδώ γίνεται μια γενοκτονία. Και κανένας δεν μιλάει, κανείς δεν αντιδρά. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπαλεύουμε. Σουλατσάρει η φρεγάτα μας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα για ποιο λόγο και πληρώνουμε 500.000 κάθε μέρα εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Για ποιο λόγο? Για να μην έρθει κάποιος Χούθη εδώ στην πλατεία Κολιάτσου και μας μητεθεί? Για να προασπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την παρουσία εκεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Για να μπορούν να περνάνε τα καράβια τους και τα κέρδη τους να γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Σε αυτά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Για να μπορεί και ένα προϊόν να περάσει κατευθείαν από εκεί, να έρθει και πιο γρήγορα και να έρθει και πιο φθηνά στη χώρα μας. Φυσικά δεν λέμε να σταματήσει η ναυσιπλοεία, αλλά τα συμφέροντα καταλήγουν στους ολίγους και πάλι. Έτσι. Δεν έχουμε να κερδίσουμε εμείς τίποτα. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη και αποφασίζονται στην Ευρώπη και συμπράττουν τα κόμματα, τα ελληνικά κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζοντας μαζί πακέτο. Έτσι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 83% των νομοσχεδίων που έχει ψηφίσει στην Ευρωβουλή η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 93%. Η ελληνική λύση που έχει αυτή την υποτιθέμενη πολιτική αντίσταση κλπ. Το 75%. Μάλιστα. Μαζί, ένα πακέτο.